το Brussels Group τελείωσε. Οπότε είναι λίγο καθυστερημένη η ερώτησή σας, αλλά εδώ είμαστε, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Έχει κλείσει το Brussels Group. Αυτό το στάδιο τελείωσε και έχει ξεκινήσει. Έχουμε περάσει από την τεχνική, τεχνοκρατική διαπραγμάτευση στην πολιτική διαπραγμάτευση, που είναι τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης. Είπατε κάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι ακριβές. Είπατε ότι την 20η Φεβρουαρίου, και μάλιστα μερικές μέρες μετά, με δική μου υπογραφή, παρατάθηκε το μνημόνιο. Δεν παρατάθηκε το μνημόνιο. Παρατάθηκε η Δανειακή Συμφωνία, έτσι ώστε να καταργηθεί το μνημόνιο, έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε την κατάργησή του και να καταργηθούμε την μετάβαση στην μετά το μνημόνιο εποχή. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται ακριβώς γι' αυτό. Επειδή εμείς δεν επεκτείναμε μνημόνιο, δεν το αποδεχθήκαμε, απορρίψαμε τη φιλοσοφία του, τη λογική του, τον παραλογισμό του, για την ακρίβεια. Είπατε και κάτι άλλο το οποίο είναι απολύτως ανακριβές. Είμαι σίγουρος ότι απλά δεν το γνωρίζετε και δεν το κάνατε επίτηδες. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα ονόματα. Είπατε, για παράδειγμα, ότι οι Mission Chiefs, όπως ο κύριος Ρίση Γκογιάλ, ο κύριος Μαζούχ, ήρθαν στην Ελλάδα και τους κρύβαμε. Ποτέ δεν πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα. Ποτέ. Επί κυβέρνησής μας. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι ότι η Τρόικα τέλειωσε, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο. Και μάλιστα την ημέρα που ανέλαβα το Υπουργείο και την ημέρα που είχε έρθει και με είχε επισκεφθεί και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Γερούν Ντάιζερμπλουμ, είχα εξηγήσει ποια είναι η διαφορά. Κάποιοι χρειάζονται δεύτερη εξήγηση, θα το κάνω. Η Τρόικα δεν είναι οι θεσμοί. Οι θεσμοί είναι θεσμοί στους οποίους η Ελλάδα ανήκει από το 1944 σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Τρόικα είναι αυτό που έφεραν οι κυβερνήσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας από το 2010. Που δεν ήταν τίποτα άλλο από ομάδες τεχνοκρατών κατοχής, οι οποίοι εισέβαλαν στα Υπουργεία σας τότε, κύριε συνάδελφε, και κατά εξευτέλιζαν εσάς τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, το ελληνικό δημόσιο και τον ελληνικό λαό. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, το Brussels Group. Ίσως κάτι που δεν είναι γνωστό, ίσως κάτι που θα έπρεπε να έχουμε ήδη πει στο παρελθόν. Προέκυψε μετά από τριήμερη διαπραγμάτευση, συζήτηση για την ακρίβεια, διαβούλευση, πολύ συναδελφική και συνεργατική, μεταξύ του κυρίου Πιέρ Μοσκοβισή και εμού. Και όταν καταλήξαμε, ο κύριος Μοσκοβισή γύρισε και μου είπε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό που κάναμε, που καταργήθηκε η Τρόικα, οι εισβολές στα Υπουργεία, όπου ο τεχνοκράτης ανέκρινε τον Υπουργό, εξευτέλιζε το ελληνικό κοινοβούλιο, στέλνοντας κείμενα γραμμένα στα ελληνικά, τα οποία μεταφράζονταν με Google Translate για να νομοθετηθούν εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και μάλιστα μου είπε ο κ. Μοσκοβισή ότι έτσι έπρεπε να είναι. Οι συζητήσεις θα πρέπει, και αυτή είναι ακριβώς verbatim τα λόγια του, οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται στις Βρυξέλλες και οι υπουργοί να μιλάνε μόνο με υπουργούς. Οπότε το ερώτημα το οποίο θέσατε, γιατί φαντάζομαι 5 χρόνια τροϊκανικής εξάσκησης σας έχει καθυλώσει σε αυτό το είδος σκέψης. Το ερώτημα που θέσατε, ποιος υπουργός μιλούσε με τον κύριο Κογιάλ? Κανένας. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο είναι περήφανος ο ελληνικός λαός. Στην γραπτή σας ερώτηση, μάλιστα, πήρατε την πρωτοβουλία να μου θέσετε το ερώτημα και θα σας απαντήσω. Πόσες συναντήσεις γίναν στο πλαίσιο του Brussels Group και πόσο κόστησαν? 17 γίναν, 17 συναντήσεις, και οι μετακινήσεις κόστησαν 66.000 ευρώ και 687 ευρώ. Και 34 λεπτά. Και ξέρετε κάτι, ήταν μια καταπληκτική επένδυση στην επανάκτηση της αξιοπρέπειας της χώρας. Γιατί εσείς θα πρέπει να μου απαντήσετε τώρα στο ερώτημα, εσείς πώς αποτιμάτε τον εξευτελισμό των υπουργών σας τόσα χρόνια? Πώς αποτιμάτε την αναξιοπρέπεια υπουργών να περιμένουν στο ίδιο τους το Υπουργείο, έξω από ένα δωμάτιο, για να έρθει η σειρά τους για να ανακριθούν από ένα τεχνοκράτη που δεν είχε κλέξει ποτέ κανένας? Πόσο λίγο εκτιμάτε την ανάταση που ένιωσε ο ελληνικός λαός βλέποντας ότι τα τεχνικά κλιμάκια ήταν στο Caravel και τους είχαμε αρνηθεί τις αυτοκινητοπομπές που είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια? Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια των τεχνοκρατών να χτίζουν καριέρες γινόμενοι χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη, για να μην πω Τόμσεν στη θέση του Τόμσεν? Θέλετε να υπολογίσουμε το κόστος που κατέλαβε ο ελληνικός λαός τόσα χρόνια φιλοξενίας της Τρόικας? Γιατί όταν ερχόντουσαν εδώ, εμείς πληρώναμε πάλι για αυτούς. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω. Προσωπικά, ως μέλος αυτής της κυβέρνησης, νιώθω απόλυτα υπερήφανος που κανένας Τροϊκανός δεν μπήκε ποτέ στο Υπουργείο μου ή σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο.